τον Εύρο παρακαλώ, γιατί και ο Εύρος είναι κομμάτι όλου αυτού του puzzle, στρατηγέ και αγαπητοί συνάδελφοι, για το πώς η ιστορία με τους παράνομους μετανάστες δεν έχει σταματήσει, παρακαλώ πολύ. Πάμε να δούμε το βίντεο 11. Βλέπουμε εδώ με μάσκα ο αλλοδαπός που κρατάει, που τραβάει το βίντεο και το έχει αναρτήσει ο ίδιος, το τραβάει, το παρουσιάζει ο ίδιος, βάζει μάσκα για να μην διακρίνεται ποιος είναι. Είναι με πούλμαν, έχουν έρθει, περνάνε με σήματα νίκης και. Την ίδια ώρα που μας διαβεβαιώνουν εδώ οι αρχές, στρατηγία και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ο Εύρος είναι απόρθητος, δεν περνάει τίποτα. Αυτοί καμαρώνουν στρατηγία ότι περνάνε, βιντεοσκοπούν τον εαυτό τους και μια χαρά. Προσέξτε, οι προσφυγικές, όταν διάβαζα μια ανάλυση ενός Εγγλέζου καθηγητή, έλεγε το εξής: οι προσφυγικές ωραίες είναι σαν το νερό, όπου βρουν μια σχισμή θα περάσουνε. Ξέρετε ότι έχουμε προσφυγικές ροές ακόμα και από την Αλάσκα που περνάνε στη Ρωσία και από τη Ρωσία περνάνε στην Ευρώπη. Είναι τρομακτικό. Ή προς την Αλάσκα προς Αμερική ή πάνω από τον Βόρειο Πόλο έρχονται. Πώς φτάσαν εκεί, ένας Θεός ξέρει. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σημάνω το εξής, γιατί διάβασα μία ανάλυση ενός οικονομολόγου πολύ σημαντικού, ο οποίος έλεγε ότι η επισκεπτική κρίση, η οποία αναμένεται λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, μάλιστα διάβασα και ένα άρθρο του Στίγλιτς, τον μεγάλο οικονομολόγο, που λέει: η Δύση θα ιτηθεί από τη Ρωσία, λέει. Λοιπόν, ο Στίγλιτς. Και μια και αναγκάστηκα στην Ουκρανία να πω ότι οι τρεις ηγέτες που πήγανε, Σόλτς, Μακρόν και Ντράγκη, είπαν στον κύριο Ζελένσκι ότι να συζητήσει με τον Πούτιν και πρέπει να κάνει και οδυνηρές παραχωρήσεις στο εδαφικό. Βλέπει ότι δεν αντέχει πλέον η Ευρώπη τις επιπτώσεις των μέτρων που ελήφθησαν. Αλλά να σου ολοκληρώσω για την επισκεπτική κρίση. Υπάρχει τρομακτική επισκεπτική κρίση στην Γκεϊλάνη, στο Τσάν και στο Σουδάν, στο νότιο Σουδάν. Που σημαίνει ότι θα επεκταθεί σε όλη την Αφρική αυτό το φθινόπωρο. Αυτό ξέρει τι σημαίνει. Τρομακτικές ροές μεταναστών προς την Ευρώπη. Δηλαδή, εμείς και η Ιταλία, αυτά μακάρι να είναι έτσι. Μας περιμένουν και όλα, κατάλαβα στρατηγία. Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει, για την πολύ ενδιαφέρουσα, χρήσιμη και πάντα έτσι εύστοχη παρέμβασή σας, κύριε Μπαλτζόη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Πάμε.